Είμαστε στο πρώτο κάντο γρήγορα της φετινής χρονιάς και έχουμε απέναντί μας τον Δημήτρη Φερεντίνο. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση κατευθείαν. Πάμε. Δάσκαλος ή δημοτικός σύμβουλος? Αυτή τη στιγμή είναι και τα δύο. Κρατάτε ένα από τα δύο. Θα προτιμούσα να είστε δάσκαλος ή δημοτικός σύμβουλος? Δάσκαλος. Περασπιστώ αυτό που κάνω τώρα 35 χρόνια. Πάμε στην επόμενη, λίγο πιο πικάντικη, θα λέγει κανείς. Δελιγιάννη ή Τσιάπης για πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου? Γνωρίσαμε τον κύριο Τσιάπη, ήταν λειτουργικός. Κυρία Δελιγιάννη, τη γνωρίσαμε, δεν ήταν πολύ θετική η πρώτη επαφή. Ήταν λίγο άβολη, αμετροεπής θα έλεγα. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει τροπία. Ποιο να τους δει, διαλέγουμε Τσιάπη. Διαλέγουμε Τσιάπη. Γιατί έχουμε αυτή την εμπειρία, παρότι γνωριζόμαστε και το κυρία Δελιγιάννη. Πάμε τρίτη ερώτηση που πολλοί φοβούνται να την απαντήσουν, αλλά θα θέλαμε μια απάντηση. Αποβάλλεται ένα άτομο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι ή ποια είναι? Αποβάλλεται, τι εννοείται? Διώχνετε ένα άτομο. Έχετε τη δύναμη να πείτε ότι εσύ αποβάλλεσαι. Πώς σου λέει? Θα μείνουμε 40, εσύ φέρεις. Καθηγητής, εσύ αποβάλλεσαι, ας πούμε. Ποιον θα διώχνω? Ποιον διώχνετε? Ποιο βγάζετε έξω? Ποιο βγάζετε έξω από την τάξη? Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εμένα. Εσάς. Ωραία, δεν μπορώ να διώξω κάποιον άνθρωπο. Γιατί δεν διώχνω κάποιον άνθρωπο, γιατί ο λαός τον έχει ψηφίσει, τον έχει εκλέξει. Τον έχει βάλει εκεί. Απάντησα. Ωραία, ναι, ωραία, εντάξει, ναι. Θα το απάντησα. Ακούσουμε. Θα το ακούσουμε. Ναι. Βγάζουμε από την εξίσωση εντελώς τον Γιώργο Κουτελάκη. Ναι. Πείτε ότι δεν υπάρχει, δεν το βγάζουμε. Ναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος το 23? Το σύστημα που υπάρχει. Το βλέπετε? Τώρα είναι τα τύμπανα. Τα τύμπανα, λοιπόν, τώρα τύμπανα, απαντάω. Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι... κανείς δεν θα είναι τόσο ωφέλιμος όσο ο Κουτελάκης. Ναι. Ωραία, εντάξει, θα πάμε και σε μια έτσι πιο ανάλαφρη. Ναι, δεν είναι ανάλαφρη. Εντελώς. Με ποιον από τον συνδυασμό σας θα πηγαίνατε μαζί διακοπές? Με ποιον από τον συνδυασμό? Ναι, με ποιον έτσι συνάδελφό σας από τον συνδυασμό τον δικό σας θα πηγαίνατε μαζί διακοπές? Θα λέω εδώ. Πάμε. Α, με τη φίλη μου την ώρα τη Γαλανοπούλου. Α, ναι, ναι, απολαυστική. Έχει πάρει πολλές απαντήσεις πάντως στην ώρα. Νομίζω ότι για διακοπές θα είναι όντως πραγματικά έτσι καλή συντροφιά. Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορη, λιτή, απέριτη. Δημήτρης Φερεντίνος. Ευχαριστούμε πολύ.